Κορίτσι μου, Σόφη Ζανίνου ήρθε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα μου. Καλώς ήρθες, κούκλα. Καλώς σε βρήκα, μαράκι μου. Γεια σας, καλησπέρα. Ρε Σοφάκι. Αγάπη μου. Πόσο κούκλα είσαι, πόσο ίδια, πόσο fit. Πόσα χρόνια σε ξέρω, αλλά και πριν, τι κάνεις. Για τα 72 της είναι μια χαρά. Εσύ είσαι 72. Βέβαια. Το 51 είμαι γεννημένη. Μην δείχνετε εμένα, καλέ, δείχτε τη γυναίκα που είναι 72. Πες μου αλήθεια, τι κάνεις. Μη μου πεις κύτταρο. Λοιπόν, αλλά... άκου. Δεν στέκεται ο ποπός μου κάτω και δουλειά να μην έχω και γύρισμα να μην έχω κάτω. Κάνεις δουλειά στο σπίτι. Τα πάντα όλα. Και μόλις τελειώσω και είναι το σπίτι καθαρό, πιάνω και σκάβω. Κάνεις και μου κήπο. Λέει, ναι, και μου λέει έχεις η κόρη. Έχεις μποστάνι τέτοια. Και μου λέει η κόρη μου. Μποστάνι όχι, αλλά έχω διάφορα δέντρα. Μου λέει δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα βρεις πετρέλαιο, ή θα κάνεις κανένα τούνελ, μου λέει, και θα βγεις στην Εθνική. Δεν σταματάς. Δεν σταματά, όχι. Γι' αυτό είσαι τόσο fit, παιδί μου. Είσαι κλαρή, είσαι φυτενής. Γιατί ξέρεις, και μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο αν πάρει κιλά. Είναι που αρχίζει είναι και κάνει αυτό. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή το να κρατάς το σώμα σου λαμπάδα. Μου λέει η κόρη μου, να σου πω, μου λέει δεν μπορώ να περπατάς μέσα στο σπίτι, λες και πας στην παρέλαση. Αμάν, μου λέει χαλάρωσε. Τι θα γίνουμε σαν τους μποντιμπιλτεράδες στην παραλία που μόλις φύγουν τα κορίτσια κάνουν. Αυτό μου το μάθα ο πατέρας μου. Να περπατάω με το σαγόνι στην ευθεία και λίγο προς τα πάνω και μου είχε και μία βίτσα. Τσακ, μέσα τον ποπό. Ο πατέρας μου χόρευε. Αλήθεια. Σε σαν χορευτής, βέβαια. Το Ζανίνο, εγώ τον θυμάμαι, επειδή έχει χαρακτηριστεί σε ρόλους που ήταν ο σκληρός και αυτός τον έβλεπες και τον. Εσύ τον φοβόσουνα τον μπαμπά σου. Πάρα πολύ. Ναι. Αυστηρό. Εγώ και πολλοί άλλοι ακόμα. Α, ήταν και. Εννοεί στην οικογένεια και έξω από την οικογένεια. Και στην οικογένεια και εκτός οικογένειας. Γενικά εξέπεμπε ένα φόβο. Ήταν όμως. Ήταν περίεργος άνθρωπος. Ήταν πολύ συνεπής. Ήταν σκληρός και συγχρόνως συναισθηματικός. Ήταν ένα κράμα περίεργο. Μάτια μου, καλλιτέχνης, τρελός. Έχεις δει εσύ καλλιτέχνη να είναι στα καλά του? Γιατί έχω δει άλλον που δεν είναι καλλιτέχνη να είναι στα καλά του. Μόνο καλλιτέχνης είναι τρελή. Έχουμε καταντήσει όλοι τρελή. Ωστε έτσι, ήταν περίεργος άνθρωπος, αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτά που μου είπε, τα έχω κρατήσει και πραγματικά με έχουν βοηθήσει να πάω το καράβι μέχρι εδώ αρκετά σωστά, μπορώ να σου πω. Επηρεάστηκες από τον μπαμπά σου, είσαι και εσύ αυστηρή στη σχέση σου, στη ζωή σου, στο παιδί σου. Πάρα πολύ. Και τις έχω πολύ και τις έχω ζητήσει και δημόσια συγγνώμη, γιατί την πίεζα πάρα πολύ με τα θέματα του σχολείου. Α, είσαι μια μαμά που επέμενες, ε. Της έλεγα, έχεις μία υποχρέωση. Το σχολείο σου. Δεν έχεις βγει ακόμα στη ζωή να έχεις χίλιες υποχρεώσεις. Θέλω να είσαι συνεπής. Δεν ζητάω από σένα να είσαι. Συνεπής ή κοσάρια. Όχι. Να είσαι συνεπής. Διότι η Φιώνα άκουγε κλασική μουσική μέχρι τις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα που εμείς δουλεύαμε με τον πατέρα της. Δεν πήγαινε ποτέ την πρώτη ώρα του σχολείου και πήγαινε ο πατέρας μου χωρίς να το ξέρω εγώ κρυφά από μένα και τις δικαιολογούσε στις απουσίες. Α, ήταν αυστηρός με όλους τους άλλους. Εκτός από αλλά το κοριτσάκι του ήταν σούζα. Τον ποδοπατούσε η Φιώνα και της έλεγε «Μην κοίτας τη μάνα σου, εγώ μπορώ να τη δείρω άμα θέλω, να μην τη φοβάσαι». Ναι. Ρε το Ζανίνο! Να σου πω κάτι. Εσύ έχεις εγγόνια στην Άγρια Γη. Έχω εγγόνια στην Άγρια Γη σε αυτή την είσαι υπέροχη εσύ. Σειρά. Ακόμα δεν είσαι γιαγιά. Ακόμα δεν είμαι γιαγιά, όχι. Και δεν ξέρω και αν θα γίνω, γιατί η Φιώνα δεν πολύ συμπαθεί όλο αυτό το μοντέλο... Ό,τι θέλει. ...παιδιών και αυτά. Μου λέει, εγώ είμαι ένα αιώνιο παιδί, δικό σου. Λέω... Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ευτυχισμένη. Βέβαια. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, είμαι... Πώς είναι τα... Εσύ είσαι το ίδιο όπως ο Ζανίνος με, με την εγγονή του. Είσαι τόσο καλή γιαγιά. Στο σύριαλ εννοείς. Εγώ λατρεύω όλο τον κόσμο. Είμαι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ειδικά τα εγγόνια μου και το γιο μου βεβαίως. Την ύφη σου. Καθόλου την ύφη μου. Γιατί από ένστικτο έχω νιώσει ότι αυτή η γυναίκα είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά και συγχρόνως επικίνδυνη. Ναι, ρε Σόφη, αλλά αν εσύ στη ζωή σου, η κόρη σου, γνωρίσει κάποιον που εσένα δεν σου αρέσει, θα της το δείχνεις. Κουβέντα δεν θα πω. Αν δεν με ρωτήσει,
κουβέντα. Θα του το δείχνεις εκείνου. Όχι, όχι βέβαια. Θα κάνεις την καλή. Όσο μπορείς με... θα κάνω την αδιάφορη. Α, ούτε θα το παίξω ότι είμαι η γλυκούλα και καλούλα πεθερά, ούτε ότι θα αφήσω να ξεβγάλει την μπουγάδα μόνη της. Εσύ πεθερά είχες καλή. Πεθερά πού? Στη ζωή. Ναι, δεν είχα πρόβλημα, γιατί όλα τα αγόρια, εντάξει δεν ήταν και πολλά βέβαια, ξέρεις και από τα φλερτάκια που είχε η Φιώνα, ήταν όλοι γλυκά και συμπαθητικά παιδιά. Όχι αν είσαι εσύ καλή πεθερά, αν είχες καλή πεθερά. Ναι, δεν είχα πρόβλημα. Της άρεσε επειδή ήμουν νοικοκυρά, με ακρίβεια και αυτό. Και έλεγε, ας πούμε, δηλαδή έρχονταν και έλεγε, μα αυτό το σπίτι πάντα θα γυαλίζει. Το είσαι χαιρόταν. Και λίγο ψυχαναγκαστική με το σπίτι ή είμαι πολύ... είσαι με την οδοντόβουρτσα στα πλακάκια. Είμαι πολύ ψυχαναγκαστική. Είσαι. Γενικότερα. Α. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω από χαλί και αν τα κρόσια είναι στραβά. Με μία κινησούλα να κάνω ένα τακ τακ. Καλά, δεν το βρίσκω στρώσουμε. Κακό και εγώ δεν μπορώ να δω στραβοκάδρο. Ναι. Γιατί ναι, είναι, μου χαλάει κάτι την ισορροπία. Αλλά δεν είμαι και με την καθαριότητα, ξέρεις, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Το ξέρω. Όμως, ας πούμε, παράδειγμα, στην κρεβατόκαμαρά μου για να διαβάσω το ρόλο μου, εάν δεν είναι τακτοποιημένα όλα, έχω μία ανησυχία. Δηλαδή θέλω να τακτοποιήσω το δωμάτιό μου, να είναι όλα στές τους και να κάτσω να διαβάσω. Εκείνο ο χώρος, η κρεβατόκαμαρά σου. Ναι, ναι. Αν είναι, ας πούμε, πεταμένα πράγματα ή... μέσα μου δεν νιώθω καλά. Εσύ λοιπόν κάνεις πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι, πάρα πολλές δουλειές στον κήπο, διαβάζεις και το ρόλο σου. Χρόνο άλλο έχεις να βγεις με τις φίλες σου, να πιεις τσίπουρα ή με το φίλο σου ή με το περιβάλλον σου ή με... Κοίταξε, η βασική φίλη μου είναι η κόρη μου και η μάνα μου και μία νονά που έχει η κόρη μου και είμαστε... αλήθεια. Μένει και κοντά, ναι. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχεις άλλη φίλη έξω από την οικογένεια. Έχω φίλους και καλούς. Δεν έχω χρόνο όμως να τους δω. Δεν σου λείπει αυτό. Μου λείπει, αλλά είναι η μάνα μου και η κόρη μου. Δεν μπορώ να μην είμαι κοντά τους. Είσαι και εσύ κόρη της μάνας, δηλαδή, όπως είναι η κόρη σου. Ακριβώς. Α, τα κοπάτε το μοντέλο. Ακριβώς, το μοντέλο κανονικά. Όπως επίσης και με την ονά της κόρης μου, που είναι μια μεγάλη γυναίκα. Είμαι πάντα εκεί σε ό,τι χρειαστεί. Έχω δύο μαμάδες. Οι γυναίκες αφοσιώνονται πολύ. Συνήθως περισσότερο. Πως, ναι. Και ειδικά και οι ταυρίνες είναι σταθερά ζώα. Πολύ σταθερά. Και θες και να φροντίζεις, αρέσει να δίνεις. Ναι, ναι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις δώσει παραπάνω και να το έχεις μετανιώσει, ενώ στη ζωή σου, ότι εσύ ήσουν πάντα που έδινες. Μου έχει συμβεί και όχι μία φορά, αρκετές φορές. Αλλά δεν χάνω εγώ. Χάνει αυτός που πήρε και δεν έδωσε. Ή αυτός που πήρε και δεν το κατάλαβε. Ή αυτός που πήρε και δεν φταίω εγώ. Έχεις αναγνωρίσει ένα λάθος σου, μεγάλο, που λες πω τι έκανα τότε. Πάρα πολλά. Το πιο μεγάλο. Και προσπαθώ, επειδή είναι προσωπικά, okay. Δεν θα στα πω. Όχι, μην μου πεις γεγονός, ναι. Πες μου κάτι, ότι εμπιστεύτηκες, ας πούμε, κάτι. Ναι, και αυτό. Λάθος άνθρωπο. Ερωτεύτηκα λάθος άνθρωπο. Το ελέγχεις αυτό. Κοίταξε, στην αρχή και εν τη γενέση του δεν το ελέγχεις. Μετά καταλαβαίνεις. Πόσο μπιπ ήσουνα όταν καταλάβεις. Γιατί αρχίζεις και βλέπεις τα σημάδια και κάνεις ότι δεν υπάρχουν. Είναι καλός, είναι Θεός, είναι ο καλύτερος. Ακριβώς. Κάνεις την τυφλή. Ακριβώς. Στη σειρά, τι θα γίνει με την ύφη, θα τη συμπαθήσεις. Και μετά καταλαβαίνεις και λες, ναι, ήμουν ηλίθια. Ναι, ήμουν. Δεν βαριέσαι, μ' αγαπάω και ηλίθια.